Με δραματικού ρυθμού καλπάζει ο πληθωρισμό και στη χώρα μα, οδηγώντα σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Μετά από 27 χρόνια, εκτοξεύτηκε στο 10,2%, με την ενεργειακή κρίση να είναι η βασική αιτία. Είναι μαζί μα ο Βαγγέλης Δουράκης, 122% οι αυξήσει στο φυσικό αέριο. Ο χρόνος και ο πληθωρισμός γύρισαν όπως πολύ σωστά είπες 27 χρόνια πίσω στο 1995 δηλαδή μιλάμε ξεκάθαρα για πληθωρισμό εποχής δραχμής διψήφια τα νούμερα να δούμε πόσο έκλεισε ο πληθωρισμός βάσει τη ελληνική στατιστική αρχή τον Απρίλιο του 2022 10,2% υψηλότερα Τι τροφοδότησε αυτή την έκρηξη του πληθωρισμού είπαμε διψήφια νούμερα έχουμε να δούμε 27 χρόνια δεν είναι αυτό φυσικό αέριο 122% σε 100% η αύξηση. Έχουμε ηλεκτρισμό 88%. Γι' αυτό και αναστενάζουν όλα τα νοικοκυριά, όπω καταλαβαίνει. Πετρέλαιο θέρμανση, πολύ δύσκολο φέτο ο χειμώνα, 55% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα βεβαίω με, με τα στοιχεία τη Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και το αντίκτυπο στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα, στα βασικά προϊόντα, πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το τσουνάμι τη ακρίβεια άρρωσε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα εκτό. Μπορούμε να δούμε βασικά προϊόντα για το καλάθι τη νοικοκυριά πώ αυξήθηκαν. Το λάδι 22%. Έχουμε το κρέας 14%. Και ψωμί, αυτά είναι ενδεικτικά 10%. Ο, ο κατάλογος είναι μακροσκελής. Από εκεί και πέρα, πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί αναφέρουμε τα νούμερα του πληθωρισμού. Γιατί πολύ απλά αποτυπώνουν την, ουσιαστικά τη συρρήκνωση του εισοδήματο που έχει κάθε νοικοκυριό από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, να, για να πούμε περίπου τι σημαίνει αυτό το 10,2%. Για την αγορά λοιπόν του ίδιου πακέτου προϊόντων. Αν έβγαινε στην αγορά και ψώνησε κάποια προϊόντα τον Απρίλιο του 2021, έδινε 100 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή, Βαγγέλη, χάνεται η αξία των χάνεται χρημάτων αξία των που χρημάτων. έχουμε στην τσέπη. Ακριβώ. Για, λοιπόν, για το ίδιο καλάθι λοιπόν, προϊόντων, φέτο θα δώσει 110 ευρώ. Άρα, χάνει 10 ευρώ από την τσέπη σου. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ο πληθωρισμός.